Φίλες και φίλοι του ενός.gr καλησπέρα, είναι Κυριακή, 1η Αυγούστου, καλό μήνα σε όλους και ελπίζω να αντέχετε την αφόρητη αυτή η ζέστη που υπάρχει έξω, ε, να αντεχετε την αφορητη αυτη ζεστη που υπαρχει εξω να κανετε τα μπάνια σας και να ντροσίζεστε γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ε, στην ΑΕΚ αυτή την περίοδο ε, υπάρχει έτσι μια στασιμότητα εφόσον το ρόστερ λίγο πολύ έχει ολοκληρωθεί και ενώ ότι έχει ολοκληρωθεί, περιμένουμε άλλη μια προσθήκη στα γκάρτ, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα του Αντώνη Κόνιαρη και με αυτή την κίνηση που θα είναι η τελευταία θα ολοκληρωθεί το ρόστερ που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και λέμε το ρόστερ που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα γιατί ανάλογα πώς θα πάει ο πρώτος καιρός ε, στην προετοιμασία και στους πρώτους αγώνες θα δουν στη συνέχεια στην ΑΕΚ αν χρειάζεται να γίνει κάποια έξτρα προσθήκη ή κάποιος παίχτης που υπολογίζανε πάει καλύτερα ή πάει χειρότερα. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ φέτος ξεκινώντας έχει, θα έχει τρία στοιχήματα. Ένα, τον Νίκο Παπά που ξέρουμε όλοι να διαφυσμείται την ποιότητά του όταν είναι στο 100%. Αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή πώς θα επιστρέψει από έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό όπως είναι ο Αχίλιος. Ε, στην ΑΕΚ τον πιστεύουν πάρα πολύ. Ε, θεωρούν ότι θα επιστρέψει και θα βοηθήσει αρκετά την ομάδα, αλλά τέλο πάντων, πάντα πρέπει να κρατάμε μια πυσινή πισυ... μια σε τέτοιε περιπτώσει, γιατί είναι δύσκολε καταστάσει. Από εκεί και πέρα είναι ο, ο Αντώνη Κόνιαρη, όπω είπαμε, που και αυτό επιστρέφει από τραυματισμό και άρα θα πρέπει να έχει και αυτό κάποια περίοδο χάριτο, ε, καθώ και αυτό είναι από δύσκολο τραυματισμό. Θα χρειαστεί το χρόνο του, δεν, θα, δεν χρειάζεται πίεση σε τέτοιε περιπτώσει. Οπότε θα δούμε μέσα στη χρονιά πώ θα εξελιχθεί η απόδοσή του. Ενώ φυσικά είναι και ο Γιώργο μπόγρη που <laughs> δεν μπορεί να μην έχει κάποιο τραυματισμό, αλλά κατά την περσίνη σεζόν είχε μια σχεδόν αγωνιστική απραξία, να πούμε. Ε, έβλεπα τα στατιστικά του και πέρσι έχει αγωνιστεί σύνολο όλη τη χρονιά, γύρω στα 50 λεπτά. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή συμμετοχή. Οπότε και αυτό θα πρέπει να μπει σε ρυθμού, ε, ε, να βρει έτσι μια αγωνιστική φόρμα και να δούμε αν θα ταιριάξει κιόλα με το σύνολο τη ΑΕΚ και τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Στέφανο Δέδα. Ε, καταλαβαίνετε ότι εκτό από του έξι ξένου λοιπόν που είναι οι α το πούμε σίγουρε λύσει, μετά υπάρχουν κάποια στοιχήματα που αν βγουν θα είναι μια χαρά η ομάδα. Αν δεν βγουν, θα υπάρξει πρόβλημα και ίσω χρειαστεί η ενίσχυση μέσα στη σεζόν. Το μόνο δεδομένο είναι αυτή τη στιγμή με τον Κόνιαρη έκλεισε το ρόστερ που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ε, περιμένουμε όλοι μέσα σε αυτό το μήνα, ο οποίο είναι αρκετά κρίσιμο για την ομάδα, ε, την... να δώσει στίγμα ο διοικητικό ηγέτη τη ο Άμακη Αγγελόπουλο, καθώ όπω ο ίδιο είχε πει τότε στην ανακοίνωσή του θα κάνει μια συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει τα πάντα όσον αφορά τις οικονομικές εκκρεμότητες, την ομάδα και τους στόχους που θα έχει φέτος, όπως και τη μετακόμιση στο καινούριο γήπεδο που ήδη την βλέπουμε να γίνεται. Ε, άλλωστε δεν μπορεί να αργήσει πολύ ακόμα η, οικονομική, έτσι, η οικονομική διαρρύθμιση, γιατί, η ρύθμιση, γιατί πρέπει να ανακοινωθούν και οι και να αρχίσουν οι προπονήσεις. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα έχουμε νεότερα και θα μάθουμε τι γίνεται σε όλα αυτά τα μέτωπα. Μέχρι τότε υπομονή και καλή αντοχή στον καύσωνα που θα έχουμε για την επόμενη εβδομάδα.